Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Την Παρασκευή που πέρασε, κοινή συνέντευξη τύπου. Μιλάει αξιότιμη κυρία Παπαευαγγέλου, που έχει ένα ωραίο αξάν, έτσι, θεληματικό. Μιλάει η κυρία Παπαευαγγέλου για το ίδιο πράγμα και αμέσως μετά μιλάει ο κύριος Μαγιορκίνης για το ίδιο πράγμα, επειδή λέτε για τα καταδίωκτο. Δεν το πρόσεξαν παρελάχιστοι, οφείλω να πω. Λοιπόν, μιλάνε για τις νοσηλίες στα νοσοκομεία, τις αγωγές. Για ακούστε για το ίδιο πράγμα, στην ίδια συνέντευξη τι λένε και πείτε με εσείς τι καταλαβαίνετε. Την εβδομάδα που μας πέρασε, για πρώτη φορά φάνηκε μια μείωση νέων εισαγωγών, με το μέσο όρο να πέφτει κάτω από τις 500 νέες εισαγωγές την ημέρα. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με COVID-19 παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από 500 ένα ημέρα. Συγγνώμη τώρα, μπορείτε να μου πείτε, θες να ακούσεις ευλαβικά. Ο ένας λέει της Επιτροπής, ο αριθμός των ημερήσιων νοσηλιών, θετικό, πέφτει κάτω από 500. Ο άλλος λέει, μέλος της Επιτροπής, σταθερά πάνω από 500. Πείτε μου εσείς, στην ίδια συνέντευξη τώρα, και έχω και μια απορία. Οι μοντελοπνίχτες πώς θα βγάλουν τα στοιχεία με αυτά τα στοιχεία? Δηλαδή, α, πρόβλεψη κάτω από 500, μπ, πρόβλεψη πάνω από 500, από την ίδια συνέντευξη. Πώς το κάνουν? Αλλά αν κρίνω από τα λεγόμενα του κυρίου Μαγιορκίνη, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό που προσπάθησε να μας πει την Παρασκευή απέβλεπε στο να μας πείσει ότι μέχρι στιγμής ενδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί δείχνουν ότι η μέθοδος της αυτοδιάγνωσης, οικιακή, self, απέδωσε. Αν και κανονικά ένας αξιολογητής με επιστημονικά κριτήρια και με βάση την κοινή λογική θα έπρεπε να χαρακτήριζε ένα τέτοιο συμπέρασμα ως πρόωρο, βεβαιασμένο, επισφαλές έως και παρακινδυνευμένο. Ωστόσο, ας παραβλέψουμε αυτή την κοινώς αποδεκτή παραδοχή και ας προσπαθήσουμε να δούμε με κατανόηση το θέμα. Ας δούμε λοιπόν τι είπε επί τούτου ο κύριος Μαγιορκίνης. Περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το ποσοστό των ατόμων που προσέρχονται για έλεγχο από επαγγελματία υγείας για οποιονδήποτε λόγο εντός 3 ημερών μετά από self-test είναι εντός της αναμενόμενης κλίμακας, δηλαδή περίπου 1,2% επί του συνόλου των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Μας έδωσε λοιπόν δύο συντελεστές, τα μεγέθη των οποίων αποτύπωσε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το πρώτο με έναν αριθμό και το δεύτερο με ένα ποσοστό. 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, 1,2% επί του συνόλου των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Ο αριθμός αφορά λοιπόν το σύνολο των δηλώσεων που έγιναν στην πλατφόρμα, αφορά το συνολικό αριθμό των τεστ που δηλώθηκαν, είτε με θετικό είτε με αρνητικό αποτέλεσμα και φυσικά ανεξάρτητα από το αν είναι αληθή ή ψευδή και στις δύο κατηγορίες, και στη θετική και στην αρνητική. Και αυτό γίνεται όχι γιατί όλοι έχουν ή θα είχαν την πρόθεση να το δηλώσουν. Προφανώς το έκαναν επειδή ήταν αναγκασμένοι να το δηλώσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σχετική βεβαίωση. Με αυτό το σκεπτικό επιβλήθηκε στους μαθητές και σήμερα επιβάλλεται αντίστοιχα στους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα η υποχρεωτική προσκόμιση της βεβαίωσης. Αυτός είναι ο λόγος που η εφαρμογή ενός μέτρου κατέστη υποχρεωτική, ενώ το ίδιο είχε προσδιοριστεί ως συμπληρωματικό. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι υγειονομικές αρχές μιας χώρας, ακόμη και της πλέον οργανωμένης, είναι δυνατόν να θεωρήσουν ότι θα μπορούσαν να βασιστούν στα σοβαρά σε ένα σύστημα αυτοδιάγνωσης, αυτοκαταγραφής, αυτοαπομόνωσης, αυτοιχνηλάτησης κλπ. Γιατί κάτι τέτοιο για τη δημόσια υγεία και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, εκτός από αυταπάτη, είναι και αυτοκαταστροφή. Από την άλλη βέβαια δεν θα αποτελούσε έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς που διαχειρίζονται υποθέσεις μεγέθους μεγαλύτερου των δυνατοτήτων τους, μέσα στην αγνιά τους, έχουν την περιορισμένη αντίληψη ότι θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως να απαλλαγούν από την ευθύνη της επιδημιολογικής επιτήρησης, του μαζικού τέστινγκ, της ανίχνευσης των κρουσμάτων, της ιχνηλάτησης και απομόνωσης των επαφών τους, το σχολαστικό, εξειδικευμένο και κοπιώδες έργο που αποβλέπει στο σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης που μέχρι στιγμής επειδή δεν το γνωρίζουν εμφανίζονται ότι δήθεν το κάνουν και μάλιστα λειψά. Από την άλλη, το ποσοστό αφορά τα τεστ που οι αυτοδιαγνωσθέντες χρήστες διαπίστωσαν ότι είναι θετικοί και αναζήτησαν το 1,2% επιβεβαίωση, είτε εργαστηριακή μεμοριακό PCR, είτε με rapid, δηλαδή αντιγονικό τεστ ταχείας διάγνωσης. Υπενθυμίζω εδώ ότι όταν λέμε εργαστηριακή επιβεβαίωση,
εννοούμε μόνο τη διενέργεια μοριακού τεστ. Ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας φράση, αντιλαμβανόμαστε ήδη δύο προβληματικές διατυπώσεις. Η πρώτη αφορά το χρόνο διενέργειας του τεστ επιβεβαίωσης. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαγιορκίνης, για έλεγχο επαγγελματία υγείας για οποιοδήποτε λόγο εντός 3 ημερών μετά από self-test. Δηλαδή, κάνει κάποιος ένα τεστ του οποίου το θετικό αποτέλεσμα αμφισβητείται και ενώ η επιβεβαίωση θα έπρεπε να γίνεται εργαστηριακά με μοριακό τεστ που επιτελεί και την εξέταση αναφοράς, δίνεται το περιθώριο της επιλογής ώστε η επιβεβαίωση να μπορεί να γίνεται με μια εξέταση rapid που είναι υποδιέστερη του μοριακού, αλλά απλώς ίσως λίγο καλύτερη από την αυτοεξέταση. Τι μας λέτε? Και αν η καθιέρωση των self-test βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι έχουν παρόμοια αξιοπιστία με τα rapid, τότε γιατί η επιβεβαίωση γίνεται με ένα rapid και όχι με ένα self-test, αφού η αξιοπιστία τους είναι παρόμοια? Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο με τα δικά σας λεγόμενα? Υπάρχει τέτοια διαφορά? Διότι προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και μάλιστα για μαζική χρήση έχουν την ίδια αξιοπιστία. Αλλά όταν πρόκειται για επιβεβαίωση, τότε δεν έχουν την ίδια. Κατά τα λεγόμενά σας. Αλλά το ένα είναι πιο αξιόπιστο από το άλλο? Μήπως η διαφορά είναι ότι το ένα γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ενώ το άλλο γίνεται από επαγγελματία υγείας? Αυτή είναι η διαφορά. Και αν η διαφορά αυτή της παρέμβασης του επαγγελματία είναι τόσο μεγάλη, και προφανώς θα πρέπει να είναι μεγάλη, εφόσον το δέχεστε ως επιβεβαιωτικό, είναι δηλαδή τόσο σημαντική ώστε να μειώνεται η αξιοπιστία του self, γιατί τότε το πρόβλημα της αξιοπιστίας υφίσταται μόνο με τα θετικά και όχι με το σύνολο των self που γίνονται χωρίς την παρέμβαση επαγγελματία? Δεν κινδυνεύουν και αυτά συνολικά να δώσουν αποτέλεσμα αναξιόπιστο? Υπάρχει λογική σκέψη που να δέχεται τέτοια αιώλη διαδικασία? Ποιοι είναι οι λόγοι που αφήνουν τα περιθώρια για μια τέτοια παραποίηση των στάνταρ διαδικασιών που επιβάλλει η άσκηση της καλής ιατρικής πρακτικής και της τεκμηριωμένης ιατρικής? Έπειτα, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αφήνεται το χρονικό περιθώριο των 3 ημερών για την έκδοση του επιβεβαιωτικού αποτελέσματος? Ποια εξέταση απαιτεί για την ολοκλήρωσή της χρόνο 3 ημερών, ώστε να καθυστερήσει τόσο πολύ το αποτέλεσμα, όταν το μεν αντιγονικό που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε ως επιβεβαιωτικό χρειάζεται το πολύ 15 λεπτά και το μοριακό αντίστοιχα λίγες ώρες? Μήπως υπάρχει επιπλέον χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της έκδοσης και της ανακοίνωσης ή της καταγραφής του αποτελέσματος? Και αν συμβαίνει αυτό, γιατί να συμβαίνει? Βασίλη, για σένα τα λέω που μου στείλες το μήνυμα. Γι' αυτό σου είπα, πάρε χαρτί. Τι είδους συχνηλάτιση επαφών και απομόνωσή τους μπορεί να γίνει με τέτοιες καθυστερήσεις? Νομίζετε ότι μπορείτε έτσι να σπάσετε τις αλυσίδες μετάδοσης? Αυτή είναι η αντίληψή σας σχετικά με το ρόλο, τη σημασία της συχνηλάτισης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα πρέπει να γίνεται, και γι' αυτό αφήνετε ένα χρόνο μετά από τέτοια σαρωτική πορεία της πανδημίας και εν μέσω της τωρινής πλημμυρίδας να υπάρχουν τέτοια κενά σε αυτή την τόσο κέρια διαδικασία? Μήπως έτσι βρίσκεται ευκαιρία να υποβιβάσετε με ένα άλλο έμεσο τρόπο τη σημασία και το ρόλο των μοριακών, που αποτελούν το σημαντικότερο όπλο στην ανίχνευση των κρουσμάτων, δημιουργώντας χρονικές καθυστερήσεις για να εξασφαλίσετε προσχηματικά, προκειμένου να αποφύγετε τη χρήση τους και να δικαιολογήσετε το έλλειμμα ενεργειών που επιδείξατε ένα ολόκληρο χρόνο με τη μία αξιοποίησή τους? Και κάπως έτσι δεν εφευρίσκονται δικαιολογίες του τύπου «δεν κάναμε μαζικά επειδή δεν είχαμε εργαλεία», μέχρι να κυκλοφορήσουν στην αρχή τα rapid και μετά τα self? Με λίγα λόγια, θέλετε να μας πείτε ότι τότε δεν μπορούσατε να κάνετε δωρεάν μαζικά στοχευμένα τεστ στην κοινότητα με το κατεξοχήν εργολείο, δηλαδή τα μοριακά, και γι' αυτό δεν κάνατε, ενώ τώρα μπορείτε γιατί υπάρχουν τα rapid και τα self και γι' αυτό μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε σε μαζική κλίμακα, ενώ δεν είναι αυτή η βασική τους εφαρμογή? Και δεν είναι, δεδομένου της μικρότερης αξιοπιστίας τους, δεν συνιστώνται για μαζικό τέστινγκ στην κοινότητα και έχουν γίνει αποδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο αποκλειστικά ως συμπληρωματικό εργαλείο, εκεί όπου έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια χρήσης των μοριακών ή σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις, νοσοκομεία, κλειστές δομές, αλλά και πάλι σε επαναλαμβανόμενη βάση. Από την άλλη, τι σημαίνει το «για οποιονδήποτε λόγο»? Υφίσταται πράγματι τέτοιος λόγος και ποιος? Αλλά κι αν ακόμη επιχειρείτε να μας πείσετε ότι έχετε επιλέξει την επιβεβαίωση των θετικών από τα self μέσω των rapid, επειδή χρειάζονται το μικρότερο χρόνο για την έκδοση αποτελέσματος, τότε είναι σαν να μας λέτε ότι ο χρόνος είναι το βασικό σας κριτήριο και όχι η αξιοπιστία της μεθόδου.
Επομένως, αν το δεχτούμε αυτό, πάμε τώρα στη δεύτερη προβληματική διατύπωση. Θέλετε μήπως να θεωρήσουμε επιστημονικά παραδεκτό ή τυχαία την παράβλεψή σας να προσδιορίσετε τα μεγέθη δύο συντελεστών με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή το ένα με αριθμητική του τιμή και το δεύτερο με ποσοστιαία αναλογία? Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν προσδιορίσατε κάποιο νούμερο για το δεύτερο παράγοντα την Παρασκευή, δηλαδή το συγκεκριμένο αριθμό των ατόμων που αναζήτησαν επιβεβαίωση των θετικών αποτελεσμάτων από τα τεστ αυτοδιάγνωσης και αντί γι' αυτό προτιμήσατε να δώσετε ποσοστό επί της 100? Είναι σοβαρή εκτεκμηρίωση των όσων λέτε η χρήση των ασαφών και γενικόλογων όρων περισσότερες από και περίπου προκειμένου να προσδιορίσετε ποσοτικά μεγέθη στα οποία αναφερθήκατε? Σε ποια επιστημονική παρουσίαση θα κάνετε χρήση αυτών των όρων περίπου και θα καταφεύγατε συγκεκριμένες αναφορές? Ή μήπως θεωρείτε υποδιέστερο το κοινό που σας παρακολουθεί, ή μήπως δεν το αξιολογείτε ικανό να αντιληφθεί ακόμη και αυτές τις στοιχειώδεις έννοιες, τις οποίες εσείς ο ίδιος υποβαθμίζετε με τον τρόπο που τις παρουσιάζετε? Και τέλος, τι εννοείτε ακριβώς χαρακτηρίζοντας το κατά τα άλλα περίπου ποσοστό του 1,2% ως αναμενόμενο? Ότι δηλαδή σε περισσότερα από 1.300.000 τεστ που διενεργήθηκαν είναι αναμενόμενο να βρούμε μόνο, έστω και στο περίπου όπως είπατε, 1,2%, όταν ακόμη και αυτός ο δείκτης θετικότητας υπολογιζόμενος από συλλήβδιν καταγραφές και διαφορετικές κατανομές είναι πάνω από 5%. Μήπως εσείς ο ίδιος έχετε άλλη άποψη και θεωρείτε ότι η διασπορά δεν είναι τόσο εκτεταμένη όπως όταν λέγατε πριν από μια εβδομάδα, όταν αναφερθήκατε στα ψευδώς αρνητικά χρησιμοποιώντας ως βάση τον επιπολασμό, αυτή τη φορά λέγοντας ότι... Με τα στοιχεία που έχουμε, αν θεωρήσουμε ότι ο επιπολασμός αυτή τη στιγμή που δεν είναι τόσο, είναι 1% στον πληθυσμό. Προς το παρόν, ας αφήσουμε το δείκτη θετικότητας, που αποτελεί ένα άτυπο δείκτη συχνότητας εμφάνισης των κρουσμάτων, ο υπολογισμός του οποίου μπορεί να επιδέχεται αμφισβήτηση. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί να μεταβάλλεται, για παράδειγμα, ανάλογα με τον αριθμό των διενεργούμενων τεστ. Και δεν το λέμε εμείς, για ακούστε. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε αυτή την εβδομάδα στο 5,3. Και αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Περιμένουμε δηλαδή, με την αύξηση του αριθμού των τεστ που γίνονται, να μειώνεται ο δείκτης θετικότητας, καθώς εξετάζονται και περισσότεροι υγιείς συνάνθρωποι μας. Αυτό μας λέει η κυρία Παπαευαγγέλου στην ίδια ενημέρωση της Παρασκευής. Δηλαδή, όσο περισσότερα τεστ κάνουμε, τόσο θα αυξάνει ο παρανομαστής και επειδή θα εξετάζονται περισσότερο υγιείς, αρκεί βέβαια να βρίσκουμε τέτοιους, τόσο θα μειώνεται ο δείκτης θετικότητας. Λογικό ακούγεται. Κάτι ανάλογο βέβαια ισχύει και για τα κρούσματα. Ο μέσος κυλιόμενος των νέων κρούσματων των τελευταίων 7 ημερών είναι 2.800 κρούσματα την ημέρα, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των τεστ που διενεργούνται. Δηλαδή, παρά την αύξηση των τεστ, εξακολουθούν και ανοιχνεύονται πολλά κρούσματα, γιατί προφανώς είναι ακόμη πολλά, λόγω της μεγάλης διασποράς στην κοινότητα. Παρότι τα δύο αυτά δεδομένα δείχνουν ότι η διασπορά είναι εκτεταμένη, άρα με ποια λογική θα έπρεπε να περιμένει κανείς από ένα τεστ που λέτε ότι εξασφαλίζει αρκετή αξιοπιστία στην ανίχνευση των θετικών να έχει ένα τόσο μικρό ποσοστό 1,2%? Πώς είναι δυνατόν δεν να θεωρείται και ως αναμενόμενο ένα τόσο χαμηλό ποσοστό? Ασφαλώς, δεν είναι μόνο ο αριθμός των τεστ που επηρεάζει το ποσοστό θετικότητας, αλλά και ο υπολογισμός του ανάλογα με την προέλευση των τεστ. Δυστυχώς, όπως έχει δείξει η εμπειρία, ο δείκτης βγαίνει υπολογίζοντας συλλήβδιν τα τεστ από διαφορετικές κατανομές. Συνεπώς, ο δείκτης θετικότητας μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να υποστεί μεταβολές ή μπορεί και να τον μεταβάλουμε κιόλας μέχρι σημείου να μετατραπεί σε μεταβλητή, με εισαγωγικά, ανάλογα με το επιδιωκόμενο, όπως για παράδειγμα να χρωματίζονται ανάλογα περιοχές ή ακόμη και ολόκληρη χώρα και να πρασινίζεται από κάποιους σαν από μαρκαδόρο, χωρίς οι ίδιοι να έχουν την ευαισθησία να κοκκινίζουν. Επειδή λοιπόν εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε γιατί είναι αναμενόμενο ένα τόσο χαμηλό ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων με τα 1.300.000 τεστ, ας πάρουμε σαν περισσότερο αξιόπιστο δείκτη της έκτασης διασποράς τον επιπολασμό, που όπως είπατε είναι 1% και όλα αυτά μέσα στην ίδια εβδομάδα. Για να δούμε καταρχήν, είναι τόσο χαμηλός όταν όλα τα δεδομένα επιμένουν να διατηρούν τους άλλους δείκτες τόσο ψηλά? Η διαφάνεια που παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή συνδιάσκεψη με θέμα η πορεία της πανδημίας COVID-19
Και οι προοπτικές που δημιουργούνται μετά τον εμβολιασμό, που έγινε στις 18 Ιανουαρίου, πριν από 4 μήνες, και βασίζονταν σε έρευνα του κυρίου Χατζη Χριστοδούλου, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έδειχνε άλλα πράγματα. Έδειχνε δηλαδή ότι τον Νοέμβριο του 20, τότε δηλαδή με το δεύτερο, όπως συνηθίζεται να λέμε, κύμα, είχε σκαρφαλώσει στο 5,34. Και από ό,τι έχω υπόψη μου, ίσως και να είναι η μοναδική εργασία που να δείχνει πραγματικά τον επιπολασμό στη χώρα. Εσείς τι λέτε? Λέτε να έχει πέσει άραγε τώρα σε χαμηλότερα επίπεδα στο 1%, όπως είχε υπολογιστεί στην πρώτη όρο επιδημιολογική μελέτη στα τέλη Ιουλίου του 20 που έγινε στην Ελλάδα, δηλαδή μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αν αναφέρεστε σε αυτή, η συγκεκριμένη αφενός δεν είχε περιοριστεί μόνο σε μέλη που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αφετέρου είναι αρκετά παλιά. Λέτε να εξακολουθεί να ισχύει το 1% όταν το τρίτο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, κύμα έχει αν όχι μεγαλύτερη τουλάχιστον ίση σφοδρότητα? Και αν ακόμη δεν έχει ούτε καν ίση, σε τι επίπεδο λέτε να βρισκόμαστε? Ας συνεχίσουμε όμως με τη δεύτερη πρόταση του κυρίου Μαγιορκίνη. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματία υγείας είναι 2.507, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από 80% των θετικών ηλεκτρονικών δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι η εγκυρότητα του τεστ είναι εξαιρετικά υψηλή. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ και η άλγευρα σηκώνει τα χέρια. Τι μας είπε? Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματία υγείας, η δεύτερη εξέταση, είναι 2.507, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 80% των θετικών ηλεκτρονικών δηλώσεων, επιβεβαίνοντας για μια ακόμη φορά ότι η εγκυρότητα του τεστ είναι εξαιρετικά υψηλή. Πάλι η ίδια μεθοδολογία του διαφορετικού τρόπου αποτύπησης των μεγεθών. Από τη μια ο απόλυτος αριθμός, από την άλλη το ποσοστό επί της 100. Το δις επαναλαμβανόμενο δεν είναι βέβαια άνευ νοήματος, ούτε παράληψη και φυσικά ούτε τυχαίο. Ας κάνουμε τώρα τους υπολογισμούς. Το 1,2% στα 1.300.000 τεστ συνολικά είναι 15.600 πάντα στο περίπου, κατά τις δηλώσεις Μαγιορκίνη. Όταν από τα 15.600 θετικά έχουν επιβεβαιωθεί τα 2.507 ως αληθώς θετικά, αυτό είναι το 16%. Πού βρήκε ο Μαγιορκίνης το 80%? Θα μας το πει? Αυτό εξάλλου ταιριάζει και με τις προηγούμενες δηλώσεις, όταν μας είχε πει ότι τα στοιχεία που είχαν προκύψει από τις πρώτες μετρήσεις είχαν δείξει ότι από τις 834.819 δηλώσεις είχαν ζητήσει επιβεβαίωση 9.753 θετικά αποτελέσματα, το 1,16%, από τα οποία είχαν τελικά επιβεβαιωθεί τα 1.753, δηλαδή το 17%. Τι γίνεται με το υπόλοιπο από 1,2% στη συγκεκριμένη αναφορά ή το 1,16% στην πρώτη? Αυτά είναι μόνο τα θετικά μέσα σε τέτοια πλημμυρίδα? Και αν τελικά από αυτά που δηλώθηκαν ως θετικά επιβεβαιώνεται μόνο το 16 με 17%, ποια η αξιοπιστία της μεθόδου? Και επιπλέον, τι γίνεται με τα αρνητικά που θα πρέπει να αναζητηθούν μες την τεράστια δεξαμενή των υπολείπων, αφού μόνο το 1,2 ως αναμενόμενο πάντα και ως περίπου πάντα εμφανίζεται ως θετικό? Το υπόλοιπο τι γίνεται? Ισχύει αυτό που είχε πει στην ενημέρωση στις 14 Απριλίου? Οπότε είναι εξαιρετικά αξιόπιστο το αρνητικό αποτέλεσμα που παίρνουμε σε αυτή τη φάση, αλλά και σε περιπτώσεις που θα ήταν υψηλότερος ο επιπολασμός. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ σπάνια γεγονότα και αυτά αποδεικνύονται από τα επιμέρους στοιχεία των συγκεκριμένων τεστ. Οπότε είναι εξαιρετικά αξιόπιστο το αρνητικό αποτέλεσμα που παίρνουμε σε αυτή τη φάση. Για να δούμε τι λέει λοιπόν ο ECDC που επικαλούνται όλοι. Σελίδα και εικόνα 3 στο σχετικό κείμενο του ECDC με τίτλο «Σκέψεις σχετικά με τη χρήση των αυτοελέγχων για COVID στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η εικόνα αυτή, λέει ο ECDC, που δείχνει την αναλογία των ψευδώς αρνητικών σε διάφορα επίπεδα επιπολασμού από 0,1% έως και 10%, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σας. Ότι δηλαδή είναι αξιόπιστο το αρνητικό αποτέλεσμα που παίρνουμε, δεδομένου ότι αν πάρουμε ως δεδομένο τη μοναδική μελέτη του καθηγητή Χάτζη Χριστοδούλου, που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής επίσημα, 4 μήνες πίσω, και που ανεβάζει τον επιπολασμό στο 5%, τότε τα ψευδώς αρνητικά ξεπερνούν το 50%. Πολύ περισσότερο δεν επιβεβαιώνουν τη διαβεβαίωσή σας ότι ακόμη και σε περιπτώσεις
με υψηλότερο επιπολασμό εξακολουθούν να μας δίνουν αξιόπιστο αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν έχετε παρά να ξανακοιτάξετε την περίφημη εικόνα του ECDC και τότε θα διαπιστώσετε στην περίπτωση του 10% επιπολασμού η μέθοδος βγάζει 50% ψευδή αρνητικά αποτελέσματα. Και υπάρχει και μία φράση πριν το τέλος στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο επιπολασμός στον υποεξέταση πληθυσμό, τόσο υψηλότερη θα είναι η αναλογία των ψευδώς αρνητικών. Δυστυχώς δε, ούτε εδώ επιβεβαιώνεται το αναμενόμενο από ό,τι ισχυρίζεστε αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι με τον επιπολασμό που προαναφέραμε, το αποτέλεσμα που αναμένεται να δώσουν τα τεστ ως προς τα αληθή θετικά είναι 40%. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που παρουσιάσατε, επιβεβαιώνεται ακριβώς το αντίθετο και στις δύο περιπτώσεις. Τόσο των αληθών θετικών, δηλαδή των αναμενόμενων, όσο και των ψευδών αρνητικών. Συμπέρασμα. Εφόσον η ερμηνεία που έχετε δώσει με το τι μπορεί κανείς να προσδοκά από την εφαρμογή της αυτοδιάγνωσης, πάνω στην οποία προφανώς στηρίχθηκε η όλη στρατηγική εξόδου από τα lockdown, αποδεικνύεται λάθος, καλό θα ήταν κάποιοι από την Επιτροπή να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να προτείνουν τη διακοπή της και να αντιπροτείνουν κάτι περισσότερο ασφαλές, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην θρυνήσουμε και άλλα επιπλέον θύματα. 10.007 φτάσαμε. Άλλωστε, είναι ευκαιρία τώρα που νομοθετήθηκε το ακαταδίωκτο και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αν δεν κάνω λάθος, εκφράζοντας τη γνώμη τους αμιγώς επιστημονικά. Εκτός βέβαια και αν βάσιμα στοιχεία για να επιμένουν στις απόψεις τους ότι η αξιοπιστία των self-test, τουλάχιστον δύο, είναι ίση με το μοριακό. Γιατί, παιδιά, με συγχωρείτε, ο δικός μας από την Κρήτη το είπε και αυτό το απίστευτο. Το είπε. Τα self-test, η αξιοπιστία τους, δύο ή και τρία, ισούται με ένα μοριακό. Για ακούστε. Κάνω έκκληση, εγώ θα το κάνω, τουλάχιστον η οικογένειά μου, να κάνουμε self-test πριν ανταμώσουμε. Αν κάνουμε όλοι δύο διαδοχικά self-test μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη μεγάλη Τρίτη και μεγάλο Σάββατο, μεγάλη Δευτέρα και μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα τουλάχιστον με μια προσομοίωση. Πού θα τα βρούμε, κύριε? Ναι, πού θα τα βρούμε? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Σύμφωνα με μια προσομοίωση που κάναμε, αν κάνουμε δύο διαδοχικά τεστ ή τρία διαδοχικά τεστ, ενδεχομένως θα υπερβούμε την διαγνωστική, την διαγνωστική αξία που έχει το τεστ το μοριακό. Θα προσεγγίσουμε μια διαγνωστική ακρίβεια της τάξης του 95%. Επομένως, όποιος είναι θετικός θα πιαστεί με δύο ή με τρία διαδοχικά τεστ και έτσι θα μπορέσει με ασφάλεια να ανταμώσει τους φίλους του. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο για αυτά.